Καλημέρα σε όλους. Καταρχήν επιτρέψτε μου, αγαπητοί εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης, να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που μαζί ξεκινήσαμε έναν αγώνα και τον ολοκληρώσαμε με επιτυχία στο πρώτο ημίχρονο, γιατί οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας μας τίμησαν με την ψήφο τους, έγιναν κοινωνοί του προγράμματός μας, κοινωνοί του τρόπου με τον οποίο πολιτευθήκαμε και μας έδωσαν την πλειοψηφία και ελπίδες ακόμη περισσότερες από αυτές που είχαμε, προκειμένου να διεκδικήσουμε με έναν πιο δυναμικό τρόπο την ανάληψη της Περιφερειακής Αρχής, γιατί πιστεύουμε ότι εμείς με τον τρόπο που συνεργαζόμαστε και δουλεύουμε έχουμε να προσφέρουμε πολύ περισσότερα, λαμβάνοντας υπόψη και τις αδυναμίες και τις δυσλειτουργίες τις οποίες είχαμε συναντήσει και γνωρίζουμε όλοι από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή. Άρα, αγαπητοί συνάδελφοι που ξεκινήσαμε, εγώ σας ευχαριστώ με την ευκαιρία που είμαστε εδώ όλοι μαζί και παρουσία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, γιατί κάναμε έναν αγώνα ο οποίος ήταν εστιασμένος στα συμφέροντα του τόπου μας. Μιλήσαμε με την γλώσσα της αλήθειας. Οι πολίτες αγκάλιασαν πραγματικά την προσπάθεια που κάναμε και αυτό έχει καταδειχθεί. Σε ό,τι αφορά τα ειδικότερα ζητήματα, θεωρώ ότι είναι μια καλή ευκαιρία, προεκλογικά ασφαλώς, να μιλήσουμε για μερικά βασικά ζητήματα τα οποία έχουν σχέση κυρίως με το νομό Φλόρινας. Καταρχήν, να ξεκινήσω από το θέμα της απολιγνητοποίησης. Δεν θα πω πολλά, θα πω μόνο ότι το θέμα αυτό για μένα ήταν γνωστό, γιατί έβλεπα ότι ο κύκλος εργασιών της ΔΕΗ από τις προηγούμενες κυβερνήσεις ακόμα έβαινε συνεχώς μειούμενος. Αυτό καταδείκνυε ότι πλέον οδεύουμε στη μεταλιγνητική εποχή χωρίς να το λέμε. Ήταν μια κατάσταση την οποία ήδη γνωρίσαμε όλοι. Θυμάστε, το 2014, ίσως και λίγο νωρίτερα, είχαμε ξεκινήσει τότε στην ΆΓΚΟ τη σύνταξη μιας μελέτης για τη μετάβαση της περιοχής στη μεταλιγνητική περίοδο. Κάποιοι λέγανε, μα τώρα τι μας λένε αυτοί, πώς τους ήρθε. Ήταν πράγματα τα οποία τα βλέπαμε και τα γεγονότα τα φώτιζαν. Επομένως, ήταν μια προσπάθεια που ξεκίνησε και ήταν ένας προάγγελος όλων των επόμενων διεργασιών που ακολούθησαν στο επόμενο διάστημα. Θέλω να πω με την ευκαιρία που είμαστε εδώ και οι αγαπητοί συνάδελφοι ότι αναλαμβάνοντας την Περιφερειακή Αρχή είναι γεγονός ότι, και έτσι ξεκινήσαμε άλλωστε, ότι ο βασικός μας στόχος είναι να αξιοποιηθούν όλοι οι άνθρωποι μας οι οποίοι μπορούν να συμβάλλουν και να συνεισφέρουν στον κοινό στόχο και στο όραμά μας για τη Δυτική Μακεδονία του μέλλοντος. Επομένως, σε μια προσπάθεια που ξεκινήσαμε όλοι μαζί θα την ολοκληρώσουμε. Και αυτό ασφαλώς είναι μια δέσμευση η οποία ήδη έχουμε μεταξύ μας πει και είναι γνωστός ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε όλοι. Λειτουργήσαμε όλοι και θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε. Θέλω να πω ακόμα ότι σε ό,τι αφορά τώρα στον νομό Φλόρινας, εγώ επειδή γνωρίζω τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες στον νομό, τα μεγάλα έργα τα οποία έμειναν πίσω, τα έργα τα οποία για σας ήταν εμβληματικά έργα, θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω την έκφραση ότι θα αισθάνομαι στην επόμενη πενταετία ότι είμαι περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας και ταυτόχρονα ένας άνθρωπος, ο περιφερειάρχης, ο οποίος καθημερινά, τακτικά, τακτικότατα, γιατί η έκφραση καθημερινά είναι μια υπερβολική ίσως, θα είμαι δίπλα στα θέματα του νομού Φλόρινας, θα αγκαλιάζω τα προβλήματα αλλά και τις προοπτικές του νομού, θα συνεργάζομαι με όποιος είναι αντιπεριφερειάρχης του νομού Φλόρινας, άμεσα, αποτελεσματικά, έτσι ώστε οι κάτοικοι του νομού Φλόρινας, της πόλης της Φλόρινας, της πόλης του Αμιντέου, των χωριών, να μην αισθανθούν στιγμή ότι κάτι λείπει από την περιοχή τους. Δηλαδή, εμείς θέλουμε να έχουμε την παρουσία μας ενεργή, αποτελεσματική και καρποφόρα στο διάστημα της πενταετίας που θα διοικούμε την περιφέρεια. Αυτό αποτελεί μια δέσμευση, καθώς γνωρίζουμε όλοι ότι στην περιοχή αυτή υπάρχουν έργα τα οποία θα έπρεπε να είχαν προχωρήσει και δεν προχώρησαν, έργα τα οποία δικαιούται η περιοχή και με την έννοια αυτή έγιναν και γίνονται για μας στόχος πενταετίας.
Επιτρέψτε μου να αναφέρω μόνο επιγραμματικά ότι μιλούμε για τα μεγάλα αρτευτικά έργα τα οποία θα πρέπει να αξιοποιήσουμε προκειμένου, ενώ λέμε ότι είμαστε η περιφέρεια με τα περισσότερα επιφανειακά ύδατα, στην πράξη έχουμε μέσο όρο χαμηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο. Επομένως, ειδικά στον νομό Φλόρινας, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε μια πολύ σημαντική δουλειά η οποία έχει γίνει με ευθύνη και του Βασίλη του Άμπα, που είναι με ευθύνη και του Βασίλη του Άμπα, ίσως γιατί ταιριάζει και στο γνωστικό του αντικείμενο και το πεδίο επιστημονικής γνώσης, μια μελέτη ολοκληρωμένης διαχείρισης των νερών της περιοχής, και μ' αρέσει αυτό γιατί πραγματικά έτσι πρέπει να χρησιμοποιούμε τους φυσικούς πόρους, να κάνουμε δηλαδή ένα master plan και ένα σχεδιασμό συνολικό και κατόπιν καταφάσεις να αξιοποιούμε και να υλοποιούμε τα έργα βήμα-βήμα. Επομένως, και το καλό είναι ότι έχουμε προτάσεις και σκέψεις για όλους τους Δήμους. Για το Δήμο Φλόρινας, όπως γνωρίζετε, ότι βρίσκονται σε εξέλιξη τα αρδευτικά έργα από το Υπουργείο Υποδομών. Μιλούμε για το αρδευτικό της Τριανταφυλιάς. Πρέπει να ολοκληρωθούν τα έργα της άρδευσης για να αξιοποιηθεί το υδάτινο οικοσύστημα το οποίο ήδη έχει ολοκληρωθεί. Να πω επίσης ότι αντίστοιχα, ενώ έχει παραδοθεί ο φάκελος έργου για το φράγμα Παπαδιάς, από εκεί και μετά δεν προχώρησε. Πρέπει να αξιοποιήσουμε και αυτή την προεργασία η οποία ήδη υπάρχει και τελικά να δούμε όλη αυτή την περιοχή, όλη αυτή τη λεκάνη σαν ενιαίο οικοσύστημα το οποίο έχει το φυσικό διαθέσιμο που λέγεται νερό και έχουμε το φυσικό διαθέσιμο που λέγεται γη, τους ανθρώπους που θέλουν να μείνουν στον τόπο τους και εμείς που θα πρέπει με βάση αυτό το σχεδιασμό που ήδη υπάρχει να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που έχουμε για ένα τεράστιο έργο συνδυαστικό που να αφορά όχι μόνο αρδευτική αξιοποίηση αλλά την αγροτική οδοποιία, τον αναδασμό, τα παράλληλα έργα αναδασμού και ούτω καθεξής. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά θα τονώσει την περιοχή της Φλόρινας και όπως είπα νωρίτερα, εγώ σε προσωπικό επίπεδο δεσμεύομαι ότι θα είναι μία από την καθημερινή μας έγνοια και μέρημνα για την προώθηση, τον προγραμματισμό στη συνέχεια και την υλοποίηση των έργων αυτών. Να πω ακόμα ότι στο Δήμο Αμιντέου γνωρίζετε το θέμα των αρδευτικών των περιοχών Χυμαδίτιδας και Βεγορίτιδας. Γνωρίζουμε πώς έχουν ενταχθεί τα έργα. Πρέπει εκεί να ενεργοποιηθεί ο τεχνικός σύμβουλος για να καταλήξουμε επιτέλους πώς θα αξιοποιήσουμε τα υδάτινα αυτά οικοσυστήματα. Κλείνοντας, να πω ότι έχουμε και γνωστό αυτό, ένα θέμα στο αρδευτικό Πρεσπών, γιατί ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, θα το δούμε πώς, πρέπει όμως να βρούμε έναν τρόπο να χρησιμοποιήσουμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουμε, έτσι ώστε να βοηθήσουμε στους παραγωγούς, στους αγρότες, να μετεξελίξουν τον τρόπο άρδευσής τους με νέες μεθόδους και να δούμε πώς εμείς μπορούμε εκεί να συμβάλλουμε οικονομικά στην αλλαγή αυτή του μοντέλου χρησιμοποίησης του αρδευτικού, το οποίο ήδη είναι σε φάση ολοκλήρωσης. Σε ό,τι αφορά τώρα στον κάθε το οδικό άξονα, το επόμενο μάλλον θέμα σημαντικό που αφορά στον νομό Φλόρινας είναι ο κάθετος άξονας Φλόρινα-Λάρισα. Εγώ το θυμήθηκα σήμερα με αιτία τη συνάντηση, η πρώτη τροπολογία εδώ είναι το φυλάδιο απολογισμού μου ως βουλευτής, η πρώτη τροπολογία ως βουλευτής Κοζάνης ήταν ο κάθετος οδικός άξονας Φλόρινα-Πτολεμαϊδα. Ξέρετε, το 2018 είχε προκηρυχθεί η πώληση της μονάδας Μελίτη 1, της άδειας της Μελίτης 2 και η έγκριση παραχώρησης ενός μιας μεγάλης έκτασης, όπου είναι και χωριά μέσα, για έρευνα και στη συνέχεια εκμετάλλευση μεταλλητικά κοιτάσματα. Από εκεί όμως είχε σχεδιαστεί από την Εγνατία Οδό ΑΕ να περάσει ο κάθετος δρόμος ανισόπεδος κόμβος Αμοχώρη, ανισόπεδος κόμβος Ξινό Νερό, ανισόπεδος κόμβος Ξινό Νερό Πτολεμαϊδα και να συνεχίσει προς τα κάτω. Άρα ήταν με την ανακοίνωση του διαγωνισμού πώλησης δεν μπορούσαν πλέον να συνεχίσουν οι μελέτες. Αυτό το είχα εντοπίσει, το είχα πει τότε στον προηγούμενο επί ΣΥΡΙΖΑ υπουργό, ο οποίος είπε ότι εγώ θέλω να προχωρήσει η διαδικασία και δεν μπορώ να παρέμβω σε αυτό.
Και τελικά με την τροπολογία που εγώ κατέθεσα και είχε κάνει δεκτή η κυβέρνηση, απελευθερώθηκε όλη η διαδικασία να συνεχίσουν να συντάσσουν τις μελέτες από την Εγνατία ΑΕ. Αυτή τη στιγμή ξέρω ότι δεν βρίσκονται σε εξέλιξη οι μελέτες και θα πρέπει να επιταχύνουμε άμεσα τη σύνταξη των μελετών με την ανάλυση των καθηκόντων μας. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι ένας άξονας εθνικής σημασίας, είναι κλάδος διευρωπαϊκού άξονα και θα πρέπει να τον ενισχύσουμε. Άλλωστε, στα πλαίσια αυτά, πάλι ως βουλευτής είχα στείλει μια επιστολή στον τότε Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών και μου ζητούσα να μου απαντήσει πού βρίσκεται η ωριμότητα από το Αμοχώρι μέχρι τα όρια του νομού Λάρισας. Και γνωρίζουμε πλέον πού βρίσκεται αυτή η ωριμότητα. Μου απαντούσε μάλιστα και έλεγε ότι θα πρέπει κάποια τμήματα να συμπληρωθούν με τις μελέτες για να μπορούν να δημοπρατηθούν, και έκτοτε τα έχω δώσει αυτά ασφαλώς στον Περιφερειάρχη και δεν προχώρησε η υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού μέχρι τώρα. Το επόμενο θέμα που δείχνει πραγματικά την έγνοια και την εμπλοκή μου και για τον ομό Φλόρινας ήταν το επίδομα τηλεθέρμανσης, το οποίο είχα προωθήσει με αιτία ασφαλώς αιτήματα των φορέων του νομού Κοζάνης, το οποίο έχει πλέον εγκριθεί εδώ και 3 χρόνια και ήδη οι καταναλωτές τηλεθέρμανσης δικαιούνται επίδομα όσο και οι καταναλωτές ξυλίας, καύσης ξυλίας, πετρελαίου και άλλων καυσίμων που είναι επιδοτούμενα. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό αυτό και επομένως και εσείς με την υλοποίηση του έργου της τηλεθέρμανσης θα μπορείτε και σαν Φλόρινα πλέον να καρπούστε αυτής της παρέμβασής μου στο θέμα της επιδότησης της τηλεθέρμανσης. Να πω ακόμα ότι επιστρέφοντας τώρα στον οδικό άξονα, πέραν αυτού του δρόμου γνωρίζω ότι υπάρχει μια μεγάλη εκκρεμότητα, δεν θα την αναλύσω, για το Φλόρινα Βίλα Πισοδέρη. Πρέπει και εκεί, επειδή γνωρίζω ότι οι μελέτες είναι, τουλάχιστον ήταν έτοιμες οι μελέτες, πρέπει να πάρουμε μια απόφαση συνολικά, δηλαδή ο Περιφερειάρχης, ο Αντιπεριφερειάρχης και μια συμμετοχική διαδικασία, έτσι όπως μάθαμε να λειτουργούμε, να πάρουμε με τους φορείς ασφαλώς, οι οποίοι το θέτουν ότι είναι έργο σημαντικό για την περιοχή, να πάρουμε μία απόφαση για την ολοκλήρωση αυτού του οδικού άξονα που το έχει ανάγκη η περιοχή. Και το τρίτο είναι πολύ σημαντικό, γιατί το γνωρίζω όσο ήμουν στην Άγκο και δυστυχώς ακόμα δεν έχει προχωρήσει, είναι η σύραγγα στο Περβάλι, το γνωστό, που είναι ένα έργο το οποίο θα πρέπει να οριμάσει το ταχύτερο δυνατόν, δεν έχει ενταχθεί ακόμα σε κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο και θα πρέπει να προωθήσουμε την ένταξή του. Συνεχίζοντας να πω ότι το επόμενο και τρίτο σημαντικό ζήτημα που θα τύχει της ιδιαίτερης έγνοιας και μου προσωπικά, γιατί έτσι έχω μάθει να δουλεύω σε συνεργασία με τους νομούς της Φλόρινας, είναι το θέμα του σιδηρόδρομου. Γνωρίζω πολύ καλά ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός του ΟΣΕ είναι το κομμάτι, αυτή τη στιγμή το κομμάτι Καλαμπάκα Ιγουμενίτσα είναι στο κεντρικό σιδηροδρομικό δίκτυο, που σημαίνει ότι έχει προτεραιότητα για να υλοποιηθεί. Με βάση τα ισχύοντα, τα κεντρικά δίκτυα των σιδηροδρόμων θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τέλος του 30. Εδώ τώρα υπάρχει ένας εθνικός σχεδιασμός προκειμένου τον άξονα Καλαμπάκα, Κοζάνη, Τολεμαΐδα, Φλόρινα να τον εντάξει στον αποδευτερεύον δίκτυο που είναι τώρα, άρα το δευτερεύον σημαίνει ότι η προοπτική του απομακρύνεται, να ενταχθεί στο πρωτεύον δίκτυο, έτσι ώστε να μπορεί να στοχεύουμε να υλοποιηθεί με έναν ορατό στόχο, με ένα ορατό χρονοδιάγραμμα. Εκεί λοιπόν θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας, έτσι ώστε αυτός ο στόχος να γίνει πράξη, γιατί μόνον έτσι θα μπορούμε να ενισχύσουμε την Δυτική Μακεδονία, τη Φλόρινα για την οποία ομιλούμε αυτή τη στιγμή, προκειμένου όχι μόνο να βγει και να συνδεθεί με την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά να γίνει ένα σημείο όπου εμείς πιστεύουμε ότι μπορεί διασυνοριακά να παίξει σημαντικό ρόλο σε σχέση με τα Βαλκάνια. Επίσης να πω ότι υπάρχει μια υπογεγραμμένη και ξεχασμένη δυστυχώς σύμβαση, η Τριεθνή Σύμβαση όπως την λένε, που δίνει δυνατότητες στην περιοχή μας, εννοώ τον νομό Φλόρινας, να αξιοποιήσουμε
τις προβλέψεις, γιατί αυτή η τριμερή σύμβαση προβλέπει στην ουσία ότι θα πρέπει να δούμε αναπτυξιακά τον χώρο γύρω από τις Λίμνες και από τα τρία κράτη τα οποία είναι κοντά στις Λίμνες μας. Επομένως, θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε κατά το δυνατόν αυτή την τριμερή συμφωνία, γιατί θα είναι, είμαι σίγουρος, προς όφελος της περιοχής μας. Κλείνοντας τώρα, να πω ότι ασφαλώς δεν σταματούμε στη Φλόρινα. Έχουμε ένα θέμα με τον σιδηροδρομικό δίκτυο που συνδέει τις υπόλοιπες περιοχές, ας πούμε με την, πλέον με τη Βόρεια Μακεδονία. Επομένως, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί και το κομμάτι αυτό. Μετά το πρόβλημα των τεμπών, το ατύχημα των τεμπών, σταμάτησε η λειτουργία και η αξιοποίηση αυτού του άξονα. Θα πρέπει να γίνουμε με έναν φάκελο ολοκληρωμένο πιστευτή αποδεικτική προς το αρμόδιο Υπουργείο ότι πρέπει πλέον να δώσουμε αξία στη σιδηροδρομική γραμμή, γιατί όταν δίνεις εσύ αξία, τότε και οι πολίτες τη δίνουν αξία. Δεν μπορεί δηλαδή να παραμελείς μία υποδομή σου και να λες μετά ότι δεν έχει επιβατική κίνηση, άρα δεν έχω λόγο να επενδύσω. Πρέπει πρώτα να υπάρξει υποδομή, να είναι ελκυστική και μετά να αξιολογήσεις τελικά αν κάτι διαφορετικό έπρεπε να γίνει. Αυτά είναι σημαντικές δεσμεύσεις μας, του συνδυασμού μας για την περιοχή της Φλόρινας, και το λέω γιατί γνωρίζω τις ανάγκες αλλά και τις προοπτικές. Το λέω επίσης γιατί δεν μπορούμε να λέμε για ισόρροπη ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας και όταν φτάνει η ώρα να μην το αποδεικνύουμε με έργα και πράξεις. Θα διεκδικήσουμε λοιπόν, θα διεκδικήσουμε και θα το διαπιστώσετε και εσείς που μας καταγράφετε τώρα, οι συνάδελφοι που είμαστε εδώ τα έχουμε πιστέψει αυτά, και, αλλά και οι πολίτες που θα μας ακούσουν, ότι όχι μόνο θα διεκδικήσουμε, θα τους ενημερώνουμε πού βρίσκονται οι φάσεις στους σχεδιασμούς μας, έτσι ώστε να αισθάνονται και αυτοί ένα απόσπαστο κομμάτι της προσπάθειάς μας, και αυτό θα ενισχύσει πλέον και τη δική μας προσπάθεια σε συνεργασία, όπως είναι φυσιολογικό, με όλους τους φορείς της περιοχής. Επιμελητήριο, αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος. Ο ρόλος της περιφέρειας με τους Δήμους είναι συμπληρωματικός, είναι παράλληλος. Κανείς δεν είναι πάνω, κανείς δεν είναι κάτω. Ξεκάθαρα. Είναι παράλληλοι θεσμοί και αλληλοσυμπληρούμενοι, με διαφορετικές αρμοδιότητες και ρόλους. Επομένως, θα υπάρξει πάρα πολύ καλή συνεργασία, γιατί όλοι έχουμε έναν στόχο. Τα έργα της περιφέρειας γίνονται σε έναν χώρο. Ο χώρος αυτός ανήκει σε κάποιον Δήμο και ο Δήμος αυτός εξυπηρετεί τα συμφέροντα των πολιτών. Άρα τελικά πρέπει να καταλήξουμε ότι εμείς βοηθούμε τον τόπο μας, δηλαδή βοηθούμε τους πολίτες. Άρα είμαστε υποχρεωμένοι και πρέπει ως τρόπο λειτουργίας και σκέψης να συνεργαζόμαστε με όλους τους παραγωγικούς φορείς προς την κατεύθυνση αυτή και τα επιστημονικά επιμελητήρια επίσης. Κλείνοντας, θέλω να επισημάνω για άλλη μια φορά ότι εμείς είμαστε αποφασισμένοι, επειδή θα μπορούσε να πει κανείς ότι θέλουμε να φανεί στην πράξη αυτό που μας λέτε. Γι' αυτόν τον λόγο είμαι σήμερα εδώ, ειδικά στη Φλόρινα, γιατί είμαστε μια ομάδα η οποία θα υπηρετήσει τα συμφέροντα του νομού Φλόρινας, μια ομάδα όπου θα έχουμε ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή, και επειδή παίζουμε συμμετοχικό παιχνίδι και η προσπάθεια που κάνουμε θα είναι συμμετοχική. Κρατήστε όμως ότι θα είμαι παράλληλα ένας συναντιπεριφερειάρχης για τα θέματα του νομού Φλόρινας, και το λέω αυτό για να δείξω ότι δίνουμε τεράστια έμφαση στο νομό Φλόρινας. Εγώ σας ευχαριστώ θέλω να συγκρίνετε στα επόμενα 5 χρόνια του πώς κάποιοι μέχρι τώρα ήταν κοντά σας και του πώς εμείς θα είμαστε κοντά σας προκειμένου να προχωρήσουν τα θέματα της περιοχής σας. Είμαι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε. Ποιος ήταν να φιλεί. Κύριε Αναφιλή, είναι γνωστό ότι υπάρχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση των ορυχείων, αλλά και των ζωνών της χρήσης δύσκολης, προϋπόθεση και την κατάσταση των επενδυτών, των επενδυτών, που ακούμε για επενδύσεις της εκατομμυρίων, αλλά δεν βλέπουμε κανείς. Πόσες τις αντιμετωπίσετε στο προσύγμα της καθυστέρησης, έτσι ώστε να προλάβει και η Φλόρινα το τρένο αυτό που λέγεται ανάπτυξη.
Καταρχήν, έχουμε, ευχαριστώ για την ερώτηση. Έχουμε επενδύσεις δύο διαφορετικών χαρακτηριστικών. Οι πρώτες είναι οι επενδύσεις δημοσίου χαρακτήρα. Είναι αυτά που είπα πριν από λίγο. Θα φροντίσουμε εμείς, εκεί όπου δεν υπάρχει ωριμότητα, να υπάρξει άμεση ωριμότητα, και κυρίως θα φροντίσουμε και θα μεριμνήσουμε για την ένταξή τους σε χρηματοδοτικά εργαλεία. Γιατί βλέπουμε ότι αν δεν διεκδικείς και αν δεν διεκδικείς τεκμηριωμένα, δεν μπορείς να προχωρήσεις. Το δεύτερο, πάμε στις ιδιωτικές επενδύσεις. Συνηθίζω και λέω εγώ ότι τα έργα υποδομών γίνονται για να εξυπηρετούν την κοινωνική συνοχή και τις ιδιωτικές επενδύσεις. Οι ιδιωτικές επενδύσεις θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, θα δημιουργήσουν εισόδημα και επομένως θα έχουμε μία αιτία παραμονής των ανθρώπων στην περιοχή μας. Εκεί λοιπόν, επειδή βλέπω κι εγώ μία δυσλειτουργία μέχρι τώρα, θα μεριμνήσουμε στις περιοχές που υπάρχουν αδιατάρακτα εδάφη, δηλαδή εκεί που μπορούν να δεχθούν άμεσα επενδύσεις, αυτές να είναι διαθέσιμες για υλοποίηση επενδύσεων, το ταχύτερο δυνατό. Γιατί αν περιμένουμε σε περιοχές που θα αποκατασταθούν για να γίνουν εκεί επενδύσεις, θα περάσουν κάποια χρόνια. Το καταλαβαίνετε γιατί. Αυτό θα το έλεγα τώρα. Εδώ ειδικά έχετε τη βιομηχανική περιοχή. Είμαστε και σε μικρή απόσταση από τα σύνορα. Έχουμε μια πληθώρα κινήτρων για την περιοχή του νομού Φλόρινας να αναπτυχθεί η επιχειρηματικότητα. Όμως εδώ πολλές φορές συμβαίνει το εξής. Έχουμε επιχειρηματίες βεληνικούς που θέλουν να επενδύσουν στον τόπο μας και με τον τρόπο μας δεν γινόμαστε ελκυστικοί για αυτούς. Δεν είμαστε ένας τόπος φιλοεπενδυτικός. Εμείς προς την κατεύθυνση αυτή, το λέμε στο πρόγραμμά μας, θα δημιουργήσουμε μία μονάδα, ένα μηχανισμό, ένα γραφείο, πέστε το όπως θέλετε, ο οποίος μηχανισμός, ή θα αξιοποιήσουμε υπάρχουσες δομές, ο οποίος μηχανισμός θα είναι το πρώτο σημείο επαφής του επενδυτή με τη Δυτική Μακεδονία. Θα υπάρχει ένα γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών, οι οικισμοί, οι λίμνες, τα ποτάμια, οι δρόμοι, τα μνημεία, και θα ξέρουμε κατευθείαν όταν ένας επενδυτής έρχεται στην περιοχή πού μπορεί να κάνει ή πού δεν μπορεί να κάνει την επένδυση που σκέφτεται. Αφού λοιπόν του λέμε τις περιοχές που μπορεί να την κάνει, τότε θα τον παίρνουμε από το χέρι, ως οφείλουμε, θα τον παίρνουμε από το χέρι και θα τον βοηθάμε να πάει στις υπηρεσίες, να κάνει τους φακέλους του, να εγκριθούν οι φάκελοι από τις υπηρεσίες, να λύσουμε προβλήματά του κ.ο.κ. για να αισθανθεί ότι έχει ένα αποκούμπι στη Δυτική Μακεδονία και αυτό που λέμε το κάνουμε. Ξέρω ότι πολλές υπηρεσίες είναι υποστηλεκομένες και υπάρχουν προβλήματα στο ρυθμό έκδοσης αδειών. Θα παρέμβουμε και εκεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία να βοηθήσουμε αυτές τις υπηρεσίες, να βοηθήσουμε στην έκδοση των αδειών το ταχύτερο δυνατό, γιατί έχω συναντήσει κατά την περιοδία μας αυτό το διάστημα, αλλά και σαν βουλευτής, έχω συναντήσει επενδυτές οι οποίοι λένε πολλές φορές ότι αναλογιζόμαστε το χρόνο από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση και απελπιζόμαστε. Άρα εκεί θα έρθουμε δίπλα στους υπηρεσιακούς παράγοντες να τους βοηθήσουμε, έτσι ώστε ο υπηρεσιακός μηχανισμός να γίνει ακόμα πιο αποτελεσματικός. Με τον τρόπο αυτό εκτιμώ ότι θα βοηθήσουμε πάρα πολύ την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και έχω και την αίσθηση, και το είπα σε κάποια συνέντευξη, ότι σε κάποια στιγμή, και με το καλό θα εισηγηθώ, σε κάποια στιγμή οι περιφέρειες θα πρέπει να αξιολογούνται και μεταξύ των κριτηρίων που μπορεί να αξιολογούνται και για τον ρυθμό προσέλκυσης επενδύσεων στις περιοχές τους. Πόσο ελκυστικές γίνονται, πόσο αναπτυξιακό ρόλο παίζουν δηλαδή οι περιφέρειες στα θέματα της περιοχής αρμοδιότητάς τους. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, αυτό γίνεται, είμαι σίγουρος, σε πολλά κράτη και θα πρέπει να το επιδιώξουμε και εμείς, γιατί πρέπει να στηρίξουμε την τοπική επιχειρηματικότητα. Κύριε Διοβούλη. Για να πείτε, είναι γνωστό και το γνωρίζετε πολύ καλά. Εσείς πριν πω εγώ στην δημοσιογραφία, δεν ήσασταν λεπτόν, ήσασταν συνάδελφοι. Εσείς το γνωρίζετε καλύτερα από εμάς. Αλλά το πρόβλημα έχει δύο άξονες. Τον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό. Η περιφέρεια τι δυνατότητες έχει να προσεγγίσει τους αγρότες και να τους ενισχύσει, ούτως ώστε οι νέοι αγρότες να μην φέρουν από την περιοχή. Γιατί τώρα εμείς μπερδευόμαστε. Ο Δήμος, η περιφέρεια, η κυβέρνηση. Θα σας πω. Ναι, θα σας πω. Καταρχήν να πούμε ότι κάθε περιφερειακός και τοπικός σχεδιασμός
πρέπει να υπακούει σε έναν εθνικό σχεδιασμό, τον οποίο να τον τροφοδοτεί και να τροφοδοτείται. Δηλαδή, πολλές φορές έχει κάποιος μια περιοχή πολύ καλές ιδέες, αλλά δεν μπορούν να βρούνε πηγές χρηματοδότησης, γιατί δεν εντάσσονται σε έναν εθνικό σχεδιασμό για τη χώρα μας. Άρα, οι σχέσεις μεταξύ περιφέρειας και εθνικού σχεδιασμού, δηλαδή και κυβέρνησης τελικά, πρέπει να είναι αρμονικές. Κατά δεύτερον, έχουμε τώρα την περιοχή μας, εδώ τη Δυτική Μακεδονία και συγκεκριμένα τον νομό Φλόρινας, για τον οποίο ρωτάτε, και εγώ σας λέω, συμφωνώ μαζί σας για τους δύο άξονες που βάλατε. Ο ρόλος της περιφέρειας είναι να δημιουργεί τις υποδομές και τις στρατηγικές για την αγροτική ανάπτυξη. Δηλαδή, να υλοποιεί τα μεγάλα αρδευτικά έργα, τους ταμιευτήρες, και να μεριμνά για την αξιοποίησή τους πρώτα και κύρια από το τοπικό ανθρώπινο δυναμικό, από τους αγρότες μας ή από αυτούς που θέλουν να γίνουν αγρότες. Προς την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να, να εξασφαλίσουμε από το αντίστοιχο Υπουργείο πόρους για στήριξη των σχεδίων βελτίωσης των νέων αγροτών, γιατί οι νέοι αγρότες είναι οι φορείς των αλλαγών. Οι νέοι αγρότες είναι αυτοί που θα πάρουν την περιοχή μας και θα την πάνε στη νέα εποχή. Εμείς οφείλουμε λοιπόν να κάνουμε τις υποδομές, όπως είπα, να έχουμε προγράμματα όπου μπορεί ένας ενδιαφερόμενος να ενταχθεί, που μπορεί να είναι τοπικός ή και τρίτος, στα θέματα μεταποίησης της αγροτικής παραγωγής, έτσι ώστε η προστιθέμενη αξία να μένει εδώ στον τόπο μας, να μεριμνούμε όπου υπάρχουν θεσμικού είδους ζητήματα να τα επιλύουμε, όπου υπάρχουν διοικητικά ζητήματα, δηλαδή πρέπει να γίνει ένας αναδασμός παράλληλα εργαναδασμού, να τα επιταχύνουμε, έτσι ώστε ακόμα και οι υποδομές που δημιουργούνται να έχουν μεγαλύτερη αξία. Από εκεί και μετά τα αρδευτικά τα διαχειρίζονται το ΕΒ. Πρέπει να είμαστε δίπλα στους το ΕΒ να μειώσουν το κόστος λειτουργίας τους. Τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να τους βοηθήσουμε να κάνουν ενεργειακό συμψηφισμό. Να βοηθήσουμε λοιπόν να ενταχθούν σε προγράμματα, να συγχρηματοδοτηθούν για να κάνουν ενεργειακές κοινότητες, για να εξοικονομήσουμε ενέργεια, την οποία καλείται να την πληρώσει ο αγρότης που χρησιμοποιεί το αρδευτικό. Άρα όσο λιγότερα πληρώνει ο αγρότης, τόσο πιο αποτελεσματικός και ανταγωνιστικός θα είναι. Η προηγούμενη περιφερειακή αρχή ξεκίνησε πριν 2 χρόνια, μπορεί και παραπάνω, την δημιουργία 2 ενεργειακών κοινοτήτων, και από τότε ξεχάστηκαν όλα. Δεν έχει υπάρξει καμία εξέλιξη. Επομένως, εμείς θα τα επιταχύνουμε, θα αποκεντρώσουμε τις αρμοδιότητες. Δεν μπορεί ο Περιφερειάρχης να είναι πρόεδρος παντού. Δεν μπορεί, δεν πρέπει. Δεν είναι συμμετοχικό παιχνίδι αυτό και δεν είναι τελικά αποτελεσματικό εκ του αποτελέσματος. Θα ενισχύσουμε με τον τρόπο αυτό, και θέλω να πω με την ευκαιρία αυτή και κάτι ακόμα. Ως βουλευτής είχα περάσει μία αλλαγή που αντιμετώπισε το εξής πρόβλημα. Έλεγε ο νόμος, κοινή υπουργική απόφαση συγκεκριμένα, ότι αν ένας το ΕΒ χρωστάει στη ΔΕΗ ή έχει κάνει διακανονισμό και δεν είναι συνεπής, δεν μπορεί να συμμετέχει σε ενεργειακό συμψηφισμό. Επομένως αυτός ο το ΕΒ, άρα οι αγρότες, γιατί ο το ΕΒ είναι το μέσο να εξυπηρετεί τους αγρότες, άρα οι αγρότες αυτής της περιοχής ποτέ δεν θα είχαν φθηνό ρεύμα, άρα ποτέ δεν θα ρίχναν το κόστος παραγωγής τους, και ο ΤΟΕΒ θα χρωστούσε και σε κάποια στιγμή θα έκλεινε. Με τη ρύθμιση που κάναμε, αυτός ο περιορισμός διαγράφτηκε εντελώς. Οι ΤΟΕΒ αντιμετωπίζονται ως καταναλωτές, όπως ένας καταναλωτής στο σπίτι του, ο οποίος, και δεν υπάρχει περιορισμός ότι αν εσύ χρωστάς, εγώ δεν σου επιτρέπω να κάνεις ενεργειακή κοινότητα. Ίσα ίσα θα έπρεπε το αντίθετο να προβλέπετε, ότι αν θέλεις να κάνεις ενεργειακή κοινότητα, εγώ θα σε βοηθήσω, αλλά θα δεσμευτείς ένα ποσοστό που εξοικονομιάς, 30%, να το δίνεις αυτά που χρωστάς στη ΔΕΗ. Τότε πραγματικά θα ήταν πολύ σωστό αυτό. Τελικά καταλήξαμε προς όφελος των ΤΟΕΒ αυτή η πρόβλεψη να διαγραφεί εντελώς. Γι' αυτό και υπογραφτήκανε πριν 2 χρόνια η σύσταση μιας ενεργειακής κοινότητας, η οποία δεν προχώρησε μέχρι τώρα.
Η ρύθμιση αυτή είχε γίνει μία εβδομάδα πριν την υπογραφή και αυτή απελευθέρωσε την δυνατότητα των ΔΟΕΒ να υπογράψουν μία συμφωνία με την περιφέρεια. Νομίζω σε απάντησα. Νομίζω εδώ τελειώσαμε. Να σας ευχαριστήσουμε. Ναι, ο κύριος Γιώργος. Όπως είπατε, ο Περιφερειακός του Μαθηματής είναι τον εθνικό κύριο. Ναι, ναι, ναι. Θα ήθελα σε συνέχεια αυτού που είπατε ένα σχόλιο σχετικά με τη στάση που κρατάει δεν είναι στο Περιφερειακό του Μαθηματής. Αν θα πιστεύετε ότι σε περίπτωση που κρατήσετε θα επηρεαστεί η προσπάθεια να δημιουργήσει τα πράγματα. Για τη στάση της κυβέρνησης εγώ δεν θα κάνω καμία κρίση. Πήρε μια απόφαση η Νέα Δημοκρατία, στηρίζει έναν υποψήφιο, αγωνιζόμαστε για το καλύτερο αποτέλεσμα στο πλαίσιο αυτό και η πρώτη Κυριακή μας δικαίωσε. Είμαι πεπισμένος, αυτό φαίνεται και από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, ότι εκεί όπου υπάρχει αμφίδρομη σχέση, παραγωγική αμφίδρομη σχέση προς όφελος και το καλό του τόπου, του κάθε τόπου, η κυβέρνηση θα συνεργαστεί, το έχει πει και ο Πρωθυπουργός, και νομίζω ότι όταν τίθεται, και σας ευχαριστώ που το βάζετε σαν ερώτημα, γιατί ασφαλώς εσείς μεταφέρετε αυτό που πιθανά καμιά φορά μπορεί να ψιθυρίζετε, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, θα υπάρξει τέλεια συνεργασία, θα το δείτε, θα κριθούμε γι' αυτό όλοι μας άλλωστε, και αυτή η συνεργασία θα είναι προς όφελος του νομού Φλόρινας, καθώς θα προχωρήσουμε αυτές τις προτεραιότητες που σας είπα νωρίτερα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Άλλωστε, είναι και προσωπικό στοίχημα του Πρωθυπουργού η μετάβαση της περιοχής μας στη μεταλλιγνητική περίοδο και εμείς θα συμβάλλουμε έτσι ώστε αυτό το προσωπικό στοίχημα να γίνει πράξη. Σάρα, κάτι πολύ σημαντικό και είμαι σε τόσο χρόνια σε μια δουλειά που ενημερώνω το χώρο. Λοιπόν, εκλέγονται για την περιφερειά. Όχι προσφυγή. Θεματική λέγονται. Θεματική. Όπως είχαμε τον κύριο Άβα. Εγώ παραδείγματος χάρη στη θητεία μου έβλεπαν την περιφερειά της αγροτικής ανάπτυξης πρώην ο κύριο Άβα. Δεν ξέρω ο Βασίλη αν είναι στις άλλες περιοχές. Ίσως επειδή ήταν εδώ. Δεν ξέρω. Αλλά δεν έχω δει αν την περιφερειά του πολιτισμού. Δεν έχω δει αν την περιφερειά του ενέργεια. Δεν έχω δει αν την περιφερειά του. Όταν ορίζονται αυτοί, ποιος είναι ο σκοπός, δεν πρέπει να επικοινωνούν με τις περιφέρειες, να πηγαίνουν στους ανθρώπους, να εισπράττουν τα προβλήματα. Καλή ερώτηση. Το βασικό για εμάς. Ναι, ναι, συμφωνώ. Κοιτάξτε να σας πω. Οι αντιπεριφερειάρχες είναι ίσοι. Είναι ίσοι. Ο ρόλος είναι διαφορετικός. Ο ρόλος του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης, παραδείγματος χάρη με το παράδειγμα που είπες, είναι στην ουσία τι, οριζόντιος, να συνεργάζεται με τους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες στα θέματα αρμοδιότητάς του και να δημιουργούμε μια περιφερειακή στρατηγική στα θέματα αρμοδιότητάς του. Οπότε, δεν υπάρχει ζήτημα ότι ένας παρεμβαίνει στα θέματα του άλλου, γιατί πρέπει να δημιουργούμε ένα περιφερειακό σχεδιασμό παίρνοντας υπόψη τους σχεδιασμούς των περιφερειακών ενωτήτων. Με την έννοια αυτή θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία του κάθε χωρικού με τον θεματικό και του κάθε θεματικού με τους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες για να διαμορφώνουμε στρατηγική. Διαφορετικά θα πρέπει να υπάρξει σύνθεση όλων των επιμέρους στρατηγικών σε μία. Ποιος θα την κάνει? Άρα αυτό είναι αυτονόητο ότι η ρόλη είναι διακριτή και θα πρέπει να είναι ενεργή. Και όταν δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα, έστω ότι ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης καλεί τους χωρικούς. Δεν σημαίνει ότι τους κάλεσε επειδή είναι ανώτερος και δεν σημαίνει ότι ο χωρικός είναι κατώτερος. Είναι αντιπεριφερειάρχης. Αλλά για να επιτελέσει το ρόλο του ο χωρικός πρέπει να βρεθεί με κάποιους. Πρέπει να βρεθεί, να πει σε κάθε νομό τι προτεραιότητες έχουμε, να τις συναρθρώσουμε σε μία στρατηγική. Επομένως, θα πρέπει να βρίσκονται τακτικά.